η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης απέρριψε την προσφυγή της Δημοτικής Παράταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας ανάσα για το Δήμο, η οποία κατατέθηκε από την επικεφαλής της παράταξης Δήμητρα Τσανάκα για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας σχετικά με τους ορισμούς προέδρων στα νομικά πρόσωπα αλλά και στις επιχειρήσεις του Δήμου, θεωρώντας νόμιμες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τη διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για τον ορισμό των προέδρων. Μην λέω πάντα ότι φταίνει οι άλλοι. Θα κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου και θα πω ότι υπήρξαν τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα και περιπτώσεις όπου παραφέρθηκα σε σχέση με αυτό, με τον πολιτισμό τον οποίο έχω. Θεωρώ ότι δεν θα το ξανακάνω, δηλαδή κάνοντας αυτοκριτική, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί είναι ένα παιχνίδι που κάποιοι θέλουν ακριβώς να με βγάλουν έξω από τα ρούχα μου. Δηλαδή να φανώ, να δείχνουν ένα άλλο πρόσωπο. Τουλάχιστον αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα, καταρχήν οι πρώτες αποφάσεις έχουν πλέον απορριφθεί, ή μάλλον με συγχωρείτε, οι πρώτες ενστάσεις της αντιπολίτευσης έχουν απορριφθεί από την αποκεντρωμένη. Για ποιες ενστάσεις μιλούμε που έχουν απορριφθεί? Μιλάω για την νομιμότητα των νομικών προσώπων. Που των διορισμών και των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων. Των αυτό νομικών λέτε. Προσώπων, ακριβώς. Όπου ο νόμος έδινε και δίνει το δικαίωμα στον Δήμαρχο να ορίζει τα 3/5. Είναι σαφής ο νόμος. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς το ερμηνεύει ο καθένας είναι διαφορετικό. Ενστάσεις επί των ενστάσεων, φασαρίες επί των φασαριών, για να καταλήξουμε σε αυτό που έπρεπε να είχαμε καταλήξει από την αρχή. Πιο συγκεκριμένα, απορρίφθηκε ως απαραδέκτος ασκηθήσα η προσφυγή της Δημοτικής Παράταξης ανάσα για το Δήμο για τους ορισμούς των Προέδρων. Το σκεπτικό της αποκεντρωμένης βασίστηκε στην ισχύουσα νομοθεσία για τον ορισμό διοικήσεων στα νομικά πρόσωπα και κυρίως στη διάταξη του νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών ότι δικαίωμα για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμέρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικίου Δήμου ή περιφέρειας ανεξάρτητα με το αν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η απόφαση εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Το βγήκε η απόφαση από την αποκεντρωμένη και ήταν αυτή που περιμέναμε, γιατί εμείς και το είχαμε τονίσει τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι αποφάσεις που εκλάβαμε ήταν σύμφωνες με τον νόμο, σύμφωνες με τις διατάξεις και μετά από την καθοδήγηση των νομικών συμβούλων του Δήμου. Δεν υπήρχε καμία απολύτως αμφισβήτηση. Το αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι, όπως σωστά είπατε, η καθυστέρηση της λειτουργίας των νομικών προσώπων, γιατί μπορεί να συνεδρίασαν αλλά δεν έπαιρναν αποφάσεις μέχρι ένα διάστημα και άργησαν να συσταθούν. Και αυτό οδήγησε σε καθυστερήσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Οδήγησε στην καθυστέρηση πληρωμής των εργαζομένων καθηγητών στο Δημοτικό Οδείο, την καθυστέρηση της λειτουργίας του ΔΠΘ, την καθυστέρηση λειτουργίας της Δημοφέλειας και όλων των νομικών προσώπων. Το μόνο που πρόσφερε δηλαδή στο Δήμο μας ήταν καθυστέρηση στη λειτουργία του Δήμου. Το λέγαμε την πρώτη στιγμή, πραγματικά ήταν αυτό που περιμέναμε, η απόφαση αυτή ήταν σύμφωνα με αυτά που περιμέναμε και μετά την καθοδήγηση που έχουμε από τους νομικούς συμβούλους του Δήμου, το ξαναλέω. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παράταξη της τέως Δημάρχου έχει το δικαίωμα να προσφύγει κατά της απόφασης αποκεντρωμένης στην Ειδική Επιτροπή εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της απόφασης. Μ' αρέσει που το παρουσιάζουν σαν ήττα της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι το σωστό, αυτό έπρεπε να γίνει, αφού βέβαια απέσυρε η διοίκηση την απόφαση που είχε για τη ΔΕΙΑΚ, πήρε καινούρια και στηριγμένη στην καινούρια απόφαση η αποκεντρωμένη προχώρησε σε αυτή την απόφαση. Αυτό έπρεπε να γίνει. Και μάλιστα ο Δήμαρχος ζήτησε συγγνώμη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν δεν είχε από την αρχή τα πείσματα που έλεγε όχι θα γίνουν όπως θέλουμε εμείς να γίνουν, γιατί έτσι νομίζει ότι πρέπει να τα κάνει, νομίζει ότι έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα, τι να τον πούμε από εκεί και έπειτα. Θα σπάζει τα μούτρα του συνέχεια. Κυρία Τσανάκα, θα προχωρήσετε σε κάποια άλλη ένσταση ενδεχομένως, σε κάποια... Όχι βέβαια. Εμάς μας αρκεί που κατάλαβε τι έπρεπε να γίνει και άλλαξε την απόφαση για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ και κατά αυτόν τον τρόπο δεν ακυρωθήκανε και οι προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.